και στον κύριο Κλώσσα, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, κύριε Πετράκο, σε ποια φάση, τι έχουμε μπροστά μας, πόσο μας επιτρέπει ο χρόνος και τι είδους διαπραγματεύσεις μπορούμε να φέρουμε εις πέρας? Είμαστε κοντά σε ρήξη ή κοντά σε μια συμφωνία, κύριε Πετράκο? Κανένας δεν μπορεί με τα βεβαιότητας να πει κάτι αυτή τη στιγμή και να είναι βέβαιος ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Γιατί αλλιώς θα κάναμε μαντική και όχι πολιτική. Αυτό που λέμε, κύριε, είναι ότι η Ελλάδα έχει καταθέσει προτάσεις, είναι η ώρα της πολιτικής, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αυτή η ελληνική κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός δεν είναι διατεθειμένος να θάψει τη δημοκρατία στον τόπο που διακύβει. Οφείλουν αυτό να το κατανοήσουν οι εταίροι, αν θέλουν οι εταίροι, γιατί μπορεί να νομίζουν ότι απευθύνονται σε υπόδουλο λαό. Αυτό με αυτή την κυβέρνηση δεν μπορεί να τους επιτραπεί και δεν θα τους επιτραπεί να θεωρούν έτσι. Άρα η συμφωνία ή θα είναι πολιτική και επωφελής για το ελληνικό λαό ή δεν θα υπάρχει. Κύριε Πετράκο, ακούγοντάς σας, μου δημιουργείται η εντύπωση ότι απέχουμε πολύ από μια συμφωνία, κάτι που λίγο νωρίτερα υπόθηκε το εντελώς διαφορετικό, από κυβερνητικό στέλεχος μάλιστα, από αξιωματούχο της κυβέρνησης μάλιστα. Μας έλεγε ο Γιώργος Κολοβάτσιος ότι τα έχετε βρει για το 15, έχετε μικροδιαφορές το 16, αλλά αισιοδοξείτε ότι θα βρεθεί και λύση. Κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα... Είναι πολύ κακή η γραμμή, είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Δεν ξέρω αν τώρα σας ακούμε καλύτερα, να κάνω μια προσπάθεια. Τώρα δεν σας ακούμε και καθόλου. Θα παρακαλέσουμε να τηλεφωνήσουμε.